εξερευνήσω την όμορφη Κρήτη και να απολαύσω την ελληνική κουζίνα. Η Σοφία φόρεσε σαρίκι και φάνηκε όχι μόνο προετοιμασμένη και διαβασμένη, αλλά και έτοιμη να απαντήσει σε όσες και όποιες ερωτήσεις της απίφθηναν στο κλειστό γυμναστήριο στα Δύο Αράκια, στο πλαίσιο της επίσκεψής της για την Ολυμπιάδα Ρομποτικής. Το όνομά μου, Σοφία, είναι ένα συχνά χρησιμοποιούμενο ονομάστρια στην Ελλάδα και αποτελεί μια σημαντική σύνδεση με την Κρήτη. Επίσης, εκφράζω την αγάπη μου για την περιοχή φορώντας το σερίκι μου. Η Σοφία που ταξίδεψε για να βρεθεί στο νησί, αποδείχθηκε από τους επισκέπτες που γνωρίζουν πολύ καλά την ιστορία του τόπου που επισκέπτονται, ενώ φάνηκε ανοιχτή ακόμη και σε προτάσεις για παντριά, με τον Τάλο, το πρώτο ρομπότ της ανθρωπότητας που κατασκεύασε ο Ήφαιστος, που το χάρισε στον βασιλιά Μίνωα για να φυλάει την Κρήτη. Θέλεις να παντρευτείς? Μήπως θέλετε να παντρευτείτε εσείς ή μήπως μου προτείνετε κάποιον ως πιθανό σύζυγο? Τώρα θα σε παντρέψουμε με τον Τάλο. Φυσικά, μπορούμε να κάνουμε μια προξενιά. Μπορείτε να μας θέλετε να μετήσετε και θα το κάνω με χαρά. Σε ό,τι αφορά την Ολυμπιάδα Ρομποτικής, φάνηκε ενθουσιασμένη, ενώ με ιδιαίτερη χαρά και ανοιχτή για διάλογο, επισκέφθηκε τους χώρους των εκθέσεων. Πώς βλέπεις την Κρήτη μετά από 30 χρόνια? Δεν είμαι ακριβώς ένας προφήτης, αλλά όπως όλα δείχνουν, η Κρήτη θα είναι πολύ προηγμένη τεχνολογικά και μπορεί να έχει ακόμη περισσότερους ρομπότ σαν εμένα. Το διάσημο ανθρωπόμορφο ρομπότ έδειξε μεγάλη χαρά που βρίσκεται στην Κρήτη, μίλησε για τον πολιτισμό του νησιού και πώς μπορούν ρομπότ στο μέλλον να τον στηρίξουν, ενώ δέχθηκε με χαρά ακόμη και πρόσκληση για βραδινή έξοδο. Είπαμε να πάμε το βράδυ σε ένα μπαρ. Μπορώ να πάω σε μπαρ, μπορώ να πιω ρεύμα. Η τρίτη Ολυμπιάδα Ρομποτικής που ολοκληρώνεται αύριο διοργανώνεται από τον Ελληνικό Οργανισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και την Αναπτυξιακή Ηρακλείου. Ας βγάλουμε μια selfie μαζί, θα το εκτιμούσα πολύ.